Κάτοικοι μιας πόλης. Κάτοικοι του μικροκοσμού μας. Η κοπέλα που ψωνίζει. Αυτός που πίνει το ποτό του. Το ζευγάρι που φυγέται. Ιστορίες. Ο καθένας έχει από μία. Μικρή, μεγάλη, σημασία δεν έχει, αρκεί που την έζησε. Η κυρία Μέρο γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας της, ο Λουκάς ο Κεσεσίογλου, ήταν Καπαδόκης, μετανάστευσε το 1940 στην Κωνσταντινούπολη. Είχε χαλιβουργείο, ήταν ιδιοκτήτης χαλιβουργείου και έγινε πάμπλουτος. Ζούσαν σε ένα πολυτελές σπίτι αριστοκρατικό στη συνοικία Μπεμπέκ της Κωνσταντινούπολης. Ζούσαν αρμονικότατα εκεί Έλληνες, Αρμένοι, Τούρκοι και Εβραίοι. Ο πατέρας της, ο Λουκάς, συνέβαλε πάρα πολύ στην αρμονική συνύπαρξη όλων αυτών των ανθρώπων. Στην Τουρκία και σε όλες τις αφρικανικές χώρες με φωνάζομαι Μελέκ. Με έχουν βαπτίσει, δικό τους όνομα είναι. Στην ουσία ονομάζομαι Μερία Μερόπη. Αλλά στις αφρικανικές χώρες, σε ορισμένες περιοχές με λένε Μελέκ και σε άλλες περιοχές με έχουν βαπτίσει διάφορα ονόματα. Διότι θέλουν να με κάνουν δική τους. Θέλουν να αισθανθούν ότι είμαι κι εγώ ένας δικός τους άνθρωπος. Αργότερα, για κάποιους λόγους, οι οικογενειακούς άλλαξαν συνοικία, πήγαν στο Φερίκιο, μια φτωχοσυνοικία, και εκεί ίδρυσε ένα σχολείο και δύο εκκλησίες, των 12 Αποστόλων και τον Άγιο Μινά. Μετά επανήλθαν πάλι στο Μπεμπέκ. Δυστυχώς ζήσανε την πενταετία 55-60 με τους διωγμούς των Ελλήνων της πόλης και μετά από αυτό, σε νεανική ηλικία σχετικά, ο πατέρας της, ο Λουκάς και της Σίουγλου, πέθανε, αφήνοντας όμως στη Μέρο μια τεράστια χρηματική περιουσία, αλλά κυρίως ηθική περιουσία. Τη μεγάλωσε με ηθικές αρχές, τη μεγάλωσε με την αρχή ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος, δεν έχει το δικαίωμα να είναι ευτυχισμένος μόνος του. Βασικά ήταν και η παιδεία που είχα πάρει από τον πατέρα μου, να φανταστείτε, είχε κτίσει ένα σχολείο για άπορα παιδιά και δημοτικό σχολείο, και εγώ ήμουν σε αυτό το σχολείο. Ήθελα να δείξει πώς είναι οι άλλοι άνθρωποι, ότι να μην έχουμε απαιτήσεις στη ζωή, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τα απαραίτητα, και έτρωγα στο συσίτιο κάθε μέρα. Και αυτά νομίζω, δηλαδή αυτά όθησαν, δηλαδή άλλαξαν τον χαρακτήρα μου, τον διαφοροποίησαν, και τα λεφτά είναι
που λένε βρωμιά της χειρός, λένε σε φεύγουν. Λέει τι πεταμένο μας ανήκει στη ζωή. Μας ανήκει μόνο η ψυχή μας και πρέπει όσο ζούμε να καλλιεργήσουμε την ψυχή μας. Μετά από το θάνατο του Λουκάκη Σεσίογλου, η οικογένεια ήρθε στην Αθήνα. Όταν ήρθαν στην Αθήνα, η Μέρο πήγε στην Γενέβη για να σπουδάσει κοινωνιολογία. Όταν ήταν στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, ήρθε ένα έγγραφο από τον ΟΗΕ που ζητούσε κάποιους εθελοντές για την Αφρική. Οργανώθηκε μια ομάδα από φοιτητές, πήγαν στην Αφρική. Οι συμφοιτήτριές της επέστρεψαν στον ένα μήνα, αυτή έμεινε δύο μήνες. Έκτοτε συνδέθηκε με τον ΟΗΕ και με αυτόν τον εθελοντισμό και με αυτή τη δράση. Όταν όλο τυχαία, δηλαδή και αυτό ήταν θεϊκό, ο Θεός με όθησε που έψαχνα για εθελοντές και παρουσιάστηκα, νομίζω και αυτό ήταν μέσα στην ιδιοσυγκρασία μου. Σαν να με όθησε ο Θεός ότι εσύ ανήκεις εκεί, η αποστολή στη ζωή σου είναι να βοηθήσεις, να βοηθήσεις τους ανήμπορους ανθρώπους. Το 1980 εγκατέλειψε τις σπουδές δηλαδή και ουσιαστικά ασχολήθηκε με την προσφορά. Το 1980 ορίστηκε από τον ΟΗΕ πρόξενος καλής θέλησης. Εγκαταστάθηκε στην ακτή του Ελεφαντοστού, έκανε πάρα πολλά έργα εκεί, με την περιουσία που είχε από τον πατέρα της δηλαδή. Το 1985 η ακτή του Ελεφαντοστού την όρισε γενική πρόξενο της ακτής του Ελεφαντοστού στην Ελλάδα και έκτοτε αυτό είναι το έργο της. Έχει ιδρύσει σχολεία, ορφανοτροφία, κέντρα εκπαίδευσης σε μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, νοσοκομεία, σε πάρα πολλές, κυρίως στην ακτή του Ελεφαντοστού, αλλά σε πάρα πολλές χώρες της Αφρικής και αυτό της το έργο το συνεχίζει ακόμα. Έχει μια οργάνωση που λέγεται Ελληνική Δράση Αφρικής και μέσω αυτής προσφέρει αυτό το έργο. Βασικά βοηθάμε, δίνουμε τρόφιμα, δίνουμε φάρμακα, παυσίπονα κτλ. Έχουμε γιατρούς, τα οποία τους πληγωμένους τους, κυρίως δηλαδή τους δίνουμε τα εφόδια για να περάσουμε αυτή την κρίση, δηλαδή να τρώνε κυρίως. Είναι αυτό που λένε ότι καλύτερα στο φτωχό μάθε τον πώς να κυνηγάει ή να είναι ψαρεύει. Ακριβώς, ναι. Παρά να του δίνεις έτοιμο. Αυτό κάνετε εσείς στην ουσία. Αυτό κάνουμε. Ναι. Mm-hmm. Από την αρχή που έχετε πάει μέχρι και τώρα πρόσφατα που έχετε πάει, έχετε δει εσείς διαφορές? Βεβαίως έχω δει διαφορές. Ως το καλύτερο ή ως το καλύτερο. Στο καλύτερο δηλαδή, στα διάφορα προγράμματα που έχουμε εκπαιδεύσει και τα λοιπά, βλέπω ότι ο κόσμος έχει και ένα σεβαστό εισόδημα. Τα παιδιά πάνε σχολείο, τρώνε, πολύ σημαντικό, παίρνουν τις βιταμίνες τους και μορφώνονται. Άλλα παιδιά τα στέλνουν στο εξωτερικό, άλλα με υπετροφία εδώ και νομίζω ότι υπάρχει διαφορά. Στις φωτογραφίες που δείξανε νωρίτερα, είδαμε πολλά παιδάκια να κρατάνε ελληνικές σημαίες. Ναι. Επίσης είδαμε πολλά τοπονύμια ελληνικά, ναι, ως ονόματα σε σχολεία. Ναι, τους έχω βάλει τέτοια ονόματα για να μαθαίνουν την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι η κοιτίδα του πολιτισμού. Και μαθαίνουν και σε σχολεία τους μυθολογία, αρχαία. Τι λένε για την Ελλάδα αλήθεια όλα αυτά τα παιδιά? Ότι είναι, οι Έλληνες είναι πολύ φιλάνθρωποι, ότι αγαπούν τον συνάνθρωπό τους και τον λατρεύουν. Δηλαδή λατρεύουν την ελληνική φυλή. Mm. Πολύ αγαπάνε την Ελλάδα, πάρα πολύ. Η ίδια έχει περάσει χολέρα, έχει περάσει πυρετούς που παρουσιάζονται μόνο στην Αφρική, κινδύνεψε πάρα πολλές φορές η ζωή της από αντάρτες, γιατί καθώς συγκρούνται οι αντάρτες, επειδή δεν τάσεται με κανένα μέρος, όλοι την θεωρούν εχθρό τους. Και γιατί αυτή προβάλλει πρώτα τον άνθρωπο και δεν τάσεται πολιτικά με κανένα μέρος. Επομένως έχει αντιμετωπίσει ασθένειες, έχει αντιμετωπίσει στρατιώτες, ένστολους, οπλοφόρους κτλ. Κλέφτες πάρα πολλούς. Η ζωή της κινδυνεύει δηλαδή από όλες αυτές τις αιτίες. Έχετε πάρα απίστευτες εμπειρίες να διηγήσετε.
Ποια είναι όμως η πιο χαρακτηριστική που θυμάστε και θέλετε έτσι να τη μοιραστείτε με τον κόσμο? Αυτό που σας είπα, το ποίημα που είπαν τα παιδιά, ότι ευχαριστώ το Θεό που είμαι ορφανός. Δηλαδή ευχαριστούν το Θεό που είναι ορφανός και είναι σε ένα ορφανοτροφείο και μπορούν να τρώνε, να εκπαιδεύονται και να κοιμούνται. Να κοιμούνται σε κρεβάτι, να κοιμούνται στο πάτωμα πάνω στο χώμα. Και δηλαδή αυτά τα λόγια να έχουν συνταράξει. Ισχύει αυτό που λέτε ότι ο φτωχός βοηθάει το φτωχό? Γεγονός, διότι ο φτωχός ζει την ανέχειά του και θέλει από το περίσσεμά του να βοηθήσει τους άλλους για να τους απελύνει τον πόνο τους. Εσείς από όλη αυτή τη δράση την 30χρονη θυσιάσετε κάποια πράγματα? Ναι. Όπως? Την προσωπική μου ζωή. Έχετε αποκτήσει οικογένεια? Έχω αποκτήσει δύο παιδιά, ναι. Όταν ήταν μικρότεροι, φαντάζομαι θα είναι μεγάλα τώρα. Ναι, ναι. Τι τους λέγατε, ας πούμε, τι ιστορίες τους λέγατε από την Αφρική? Τους έλεγα, μα τώρα οι δικοί μου έχουν έρθει και αρκετές φορές κάτω στην Αφρική και βοήθησαν. Τους έλεγα ότι μεγάλωσαν πραγματικά σωστά, διότι προσπάθησαν. Δηλαδή δεν τους έπαιρνα τα παιχνίδια, δεν τους έπαιρνα ένα παντελόνι, ένα πουκάμισο, Χριστούγεννα, Πάσχα. Ένα ζευγάρι παπούτσι το χρόνο, ενώ τα άλλα τα παιδιά στο σχολείο αλλάζαν τα παπούτσια κάθε εβδομάδα. Και ήταν παραπονωμένα. Αλλά τελικά, μία μέρα ο γιος μου, συνέχεια έχανε τα μπουφάν του. Λέω, βρε παιδί μου, με τόσο αφηρημένος είσαι, πού είναι αυτά τα μπουφάν? Δεν μπορούμε να αγοράζουμε συνέχεια μπουφάν, μήπως το κάνεις επίτηδες για να αγοράζουμε μπουφάν και τα λοιπά. Και λέει, όχι, τα ξεχνάω, ξέρω εγώ που τα πάω. Πάω μια μέρα στο σχολείο να τον πάρω και τι είναι εδώ? Ένα σωρό παιδιά φορούσε τα μπουφάν του. Του έλεγα, γιατί τα έδωσες τα μπουφάν σου, υπήρχε λόγος? Ναι, είναι πολύ φτωχοί, ο ένας έχασε τη μητέρα του, ο ένας τον πατέρα του, ο άλλος για να τους χαροποιήσω έδωσε τα μπουφάν μου. Είναι τελικά όλα θέμα διαπαιδαγώγησης? Όλα είναι θέμα παιδείας, όλα, όλα. Σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να καταφέρεστε εναντίον των πλουσίων, ναι, που κάνουν μόστρα στην ουσία με φιλανθρωπίες, ναι, και όλα, ναι, αυτά. Ναι. Βασικά οι περισσότερες οργανώσεις κάνουν για να κουράτε, περνάνε τον καιρό τους, να φάνε, να πιούνε, να ντυθούν, να δείξουν τα ρούχα τους. Να δείξουν, υπάρχουν δηλαδή, κάνουν κλάμα. Ναι, είναι επίδειξη. Να δείξουν κλάμα. Ναι, κλάμα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, όταν παρευρίσκεστε σε τέτοιες εκδηλώσεις, θέλουν να βοηθήσει ο κόσμος, ναι, για αυτά τα θέλουν. Παιδιά. Στη Βόρεια Ελλάδα. Οι Νότοι. Δεν, τίποτα. Γιατί αυτό? Οι Νότοι δεν έχουν τόσο, δεν έχουν οράματα, τους έχει συνεπάρει το χρήμα, πώς να αποκτήσουν περισσότερα χρήματα. Πώς αυτό να... δηλαδή πραγματικά το βλέπετε, ναι, ότι ναι, έχει, ναι, μεγάλη, ναι, μεγάλη διαφορά. Ναι. Γιατί εδώ ξέρετε οι περισσότεροι Βορειοελλαδίτες έχουν ρίζες από την μεγάλη Ελλάδα που λέμε, από την Μικρά Ασία, από την Κωνσταντινούπολη κτλ. Από τον Πόντο, και νομίζω έχουν πάρει από τους γονείς τους αυτό που έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, mm-hmm, που βοηθούσε όλους τους ανθρώπους. Αν κάποιος θέλει, νέος άνθρωπος, να προσφέρει και μάλιστα να έρθει μαζί σας στην Αφρική, πώς μπορεί να το κάνει αυτό? Να με πάρει τηλέφωνο και να πάμε μαζί. Έτσι απλά? Έτσι απλά. Δεν θα του δώσετε κάποια άλλη συμβουλή? Να κάνει τα εμβόλια του και αυτό. Αυτά. Το μόνο. Θέλει θάρρος αυτό? Θέλει θάρρος. Πολύ θάρρος. Mm-hmm. Και τόλμη. Εσάς από όλα αυτά όμως που έχετε περάσει, τελικά τι σας έχει μείνει? Η αγάπη. Γιατί πρέπει, δηλαδή έχω νομίζω περίσσει αγάπη και την δίνω. Στη ζωή μου, όπως με λέει και η αδελφή Πετερέζα, ζω πρώτα για τους άλλους και μετά για τον εαυτό μου. Τα δικά μου τα προβλήματα λύνονται από μόνο τους. Η αγάπη είναι ο γνώμονας ο οποίος μας πλησιάζει περισσότερο στο Θεό. Αγαπάτε αλλήλους εξάλλου. Σας αρέσει ο χαρακτηρισμός η μητέρα Τερέζα? Όχι, όχι. Όχι. Καμία σχέση με
Η αδελφή Τερέζα ήταν μοναδικός άνθρωπος. Εγώ δεν είμαι ούτε μία τρίχα της. Ούτε. Είναι στη δικιά σας αντίληψη να αποκλείεται ανθρώπους λόγω εθνικότητας ή φύλου? Όχι. Εγώ βοηθάω όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτου φυλής και θρησκείας. Διότι υπάρχει φορά που πάω και σε περισσότερες χώρες στο Μάρι, είναι όλοι μουσουλμάνοι. Αλλά έχω την παραβολή του Χριστού που λέει ότι πρέπει να βοηθάμε όλους. Αγαπάτε αλλήλους, διότι ο Θεός είναι ένας. Οι θρησκείες έγιναν μετά για να νομίζω για πολιτικούς λόγους. Φαντάζομαι εσείς θα έχετε μάθει μια περιβόητη δήλωση που έκανε η κυρία Λαγκάρτ, που έλεγε ότι εγώ συμπονώ περισσότερο τα παιδιά του Νίγηρα παρά των Ελλήνων. Έχει δίκιο τελικά. Έχει δίκιο. Για ποιο λόγο? Διότι στον Νίγηρα οι άνθρωποι δεν τρώνε καθόλου. Δεν μας σχολείο καθόλου. Όπως και στην άλλη. Αλλά ο Νίγηρας είναι το πιο φτωχό κράτος του κόσμου. Και να θέλουν να φάνε δεν μπορούν, διότι είναι έρημος. Τι να φυτέψουν. Ωστόσο όμως γνωρίζετε ότι η κατάσταση στην Ελλάδα χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Νωρίτερα αναφέρατε και οι δράσεις που ξεκινήσατε, εσείς που δραστηριοποιήσετε στην Αφρική και όμως κάνετε στην Αθήνα. Ναι, τι ακριβώς κάνετε? Βασικά βοηθάμε τους άστεγους. Δηλαδή τους πάμε, παίρνουμε μέρος στα συσίτια και επίσης εξοπλίζουμε και τα λύματα των αστέγων. Τους πάμε ψυγεία, κλειντήρια, διάφορα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που έχει, από ό,τι γνωρίζω, πολλές δράσεις, ειδικά στην Αφρική. Αυτές αλήθεια βοηθάνε την κατάσταση? Για ποιο λόγο? Βασικά βοηθούν τις κυβερνήσεις για πολιτικούς λόγους. Για να έχουν τη στήριξή τους. Και οι κυβερνήσεις δεν τα δίνουν τα χρήματα στους φτωχούς. Σκέφτονται τους ημέτελους και αυτοί. Ημέτελους, ναι. Ναι. Δυστυχώς. Νομίζω ότι με αυτό πρέπει να τελειώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και να είστε γεροί και όλες να συνεχίσετε το έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.